Έχει δοθεί εκκίνηση τη τρίτη υποδρομία. Μάρκο Πόλο προσπαθεί να πάρει την πρωτοπορία. Βεσιά Παυλίνα, αλλά και ο Ρογινό Τσίβε εσωτερικά, που και θέλει και αυτό για την πρωτοπορία. Όμω πιέζει ο Μάρκο Πόλο εξωτερικά για να πάρει την πρωτοπορία. Βεσιά Παυλίνα, ο Ρογινό Τσίβε, ο Ρενόγκο. Μάρκο Πόλο παίρνει και σε ταχύ ρυθμό διαφορά τρία μήκη από την Βεσιά Παυλίνα, ο Ρογινό Τσίβε ή ο Ρενόγκο πιο πίσω μαζί με την Ελπίδα Σεκρετάρια. Άνεμο, ακόμη πιο πίσω, διόξυπο, τελευταίο αχαιρώντα. Σε ταχύ ρυθμό συνεχίζει ο Μάρκο Πόλο. Είναι 3-4 μίκη από τη Βεσελίνα Παυλίνα. Πιο πίσω, Ριγίνο Τσίφο, Ρενόν Κολπίδα. Καθώ εξακοσάρει, πάντα μπροστά είναι ο Μάρκο Πόλο. Βεσελίνα Παυλίνα τώρα αρχίζει την καταδίωξη, όπω το ίδιο κάνει και ο Ριγίνο Τσίφο. Εσωτερικά πάντα τρέχει η Ορενόγκο με τον Μάρκο Πόλο να είναι μπροστά. Θέλει να πλησιάσει η Βεσελίνα Παυλίνα, ο Ριγίνο Τσίφο, ενώ και η Ορενόγκο εσωτερικά θέλει και αυτή να πλησιάσει στη στροφή. Ο Μάρκο Πόλο διατηρεί το πλεονέκτημα από Βεσελίνα Παυλίνα, Ριγίνο Τσίφ και ο Ρενόγκο που ψάχνει περάσματα στην εσωτερική. Ο Μάρκο Πόλο είναι μπροστά, ο Ρενόγκο ψάχνει πέρασμα. Ο Ριγίνο Τσίφ επίση θέλει τώρα να πλησιάζει και φαίνεται με δυνάμει. Μάρκο Πόλο μπροστά, Ριγίνο Τσίφ όμω είναι δυνατό και θέλει να τον πλησιάσει. Μάρκο Πόλο και Ριγίνο Τσίφ για την τελική αναμέτρηση. Μάρκο Πόλο στην πρωτοπορία έχει το πλεονέκτημα. Ο Ριγίνο Τσίφ προσπαθεί όμω, ο Μάρκο Πόλο διατηρεί το πλεονέκτημα και θα κερδίσει Ριγίνο Τσίφ. Ο Ρενόγκο και η Βεσελίνα Παυλίνα.